Γκαλέτη. Πάνω! Πάντως η σέντρα, αυτοκόλ. Το γκολ τελικά για τον Άρη Σοϊλέδη. Αυτός λοιπόν ανοίγει την χρονιά των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Γιώργος Γκαλίτσιος, Νούνιες, ωραία συνεργασία. Ο Νούνιες επιλέγει το σουτ και το γκολ για τον Λέο Νούνιες. Σέντρα του Γκαλέτη, Κοβάσεβιτς έρχεται το 0-3 κοντά στον επίλογο του πρώτου μηχρόνου, 42ο λεπτό. Στα σεβανά, αλλά bueno, poco a poco tenemos que ir haciendo las cosas. Δηλώνει ότι ερώτησαν αν είναι πολύ καλά. Λέει, είναι καλά τα πράγματα. Βεβαίως ακόμα λέει θέλουμε χρόνο. Μας έλειψε ο ρυθμός. Είναι δεδομένο. Τα παιδιά έχουν βαριά πόδια. Προπόνηση σήμερα το πρωί. Αύριο έχουμε πάλι προπόνηση. Είναι δύσκολο, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε το ρυθμό μας. Τζόρτζεβιτς. Κάθε την πάσα. Ο Μίτροβλου 0-5 για τον Κώστα Μίτροβλου. Εντάξει, αισθάνομαι πάρα πολύ καλά. Είναι πρώτη μου επαγγελματική προετοιμασία, όπως είπατε. Είναι μεγάλη εμπειρία να είμαι δίπλα σε τέτοιους παίχτες όπως ο Κοβάσεβιτς, ο Τζόρτζεβιτς, ο Στολτίδης. Κερδίζουμε πολλά πράγματα από αυτούς. Εντάξει, μας σκοπός μας είναι για εμάς τους πιτσιρικάδες είναι να δουλέψουμε όσο πιο πολύ σκληρά μπορούμε για να μπορούμε να καθιερωθούμε στην ομάδα. Αρχηγού παρόντος Πασαρχή Παυσάτο, Τζόρτζεβιτς 0-6, Χαλ Ολυμπιακός. Κυρίες Πέρσε, νομίζω πως φαίνεται ξεκάθαρα φέτος στην προετοιμασία πως έχουν τις απαιτούμενες εμπειρίες για να μπορέσουν να δώσουν μια προετοιμασία. Τώρα και τη συνέχεια βεβαίως είναι στο χέρι τους. Πάντως ο κ. Βαλβέρντα ασχολείται και με αυτούς. Δεν είναι απλώς για να συμπληρώνουν τα διπλά που λέμε. Έχει μάθει τους παίκτες όλους με τα μικρά τους. Ξέρει τι ζητάει από αυτούς, ξέρει τις θέσεις τους και βεβαίως έχει απαιτήσεις. Γκαλέτη. Πάντως η σέντρα, αυτογκολ. Το γκολ τελικά για τον Άρη Σοϊλέδη. Αυτός λοιπόν ανοίγει την χρονιά των αγωνιστικών υποχρεώσεων του Ολυμπιακού. Επισήμω και ανεπισήμω με ένα τέρμα. Αυτός είναι ο Άρης Σοϊλέδης. Η σέντρα από τον Τάσο Πάντο. Δεν μπορεί. Ο Πάρης μάλλον κάνει λάθος στο κοντρόλ και εκεί έρχεται ο Άρης Σοϊλέδης να κάνει το 0-1 για τον Ολυμπιακό. Έχοντας φτάσει στο 10ο λεπτό της ανάμετρησης. Κυρίως του αρέσει πολύ η αρχαία ελληνική γραμματεία. Οπότε νομίζω ότι είναι στο σύντομο. Γιώργος Γκαλίτσιος, Νούνιες, ωραία συνεργασία. Νούνιες επιλέγει το σουτ και τον γκολ για τον Λέο Νούνιες. 0-2 για τον Ολυμπιακό από αυτό το ωραίο τέρμα από αυτά που συνηθίζει να πετυχαίνει ο Νούνιες. Δεν είναι πολλά τα γκολ του, αλλά πάντα εντυπωσιακά. Λίγα αλλά καλά. Το φέρνει και κάπου ο Νούνιες. Είδαμε εδώ, πήρε ωραία την μπάλα. Δεν την βγήκε ο Γκαναβίος στην αρχή με τον Γκαλίτσιο, αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ καλύτερο από την πάσα του. Γίνουν αργότερα, μόλις γυρίσει η ομάδα στην Ελλάδα, προκειμένου να αποφασίσει αν του κάνει για να τον αποκτήσει. Ένα όνομα που ακούστηκε σήμερα για πρώτη φορά και βεβαίως ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε ότι φτάνει στο Ζέφελντ σε δύο μέρες από σήμερα. Σέντρα του Γκαλέτη, Κοβάσεβιτς έρχεται το 0-3 κοντά στον επίλογο του πρώτου μηχρόνου, 42ο λεπτό. Ντάρκο Κοβάσεβιτς, το 0-3. Και σέντρα βεβαίως πάλι ο Γκαλέτη, είδαμε τον τρόπο, σταμάτησε, προσποιήθηκε. Ακριβώς στο πρώτο δοκάρο που είχε κάνει την κίνηση ο Κοβάσεβιτς και με το δεξί πλασέ. Το τρίτο γκολ του Ολυμπιακού. Βλέπετε την προσπάθεια και το άψογο πλασέ. Τηλεόρασης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος Βασίλη, έχει αλλάξει βάθμο. Με 11 δέκατα, εντάξει, Κόβατς, Ντομή, Στολτίδη, Τζόρτζεβιτς, Μίτρογλου, Νικλιτσιώτης, Κατσικογιάννης, να τον κόλλο. Με τον κόλλο από την προηγήθηκε η σέντρα, το κόρνερ το οποίο έγινε και μετά ο Πάντος. Ο Ρένας Βαλβέρδε είναι βεβαίως και πάλι ανάπτυξη στα πλάγια, έστω και με εντελώς διαφορετικούς παίκτες. Και βεβαίως να δει τα πράγματα αυτά που κάνει στην προπόνηση, όλα αυτά που, για τα οποία κοπιάζουν οι παίκτες, τα δει και τώρα. Πάντως αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ο τρόπος που έδινε οδηγίες ακόμα και τη στιγμή που έμπαιναν οι ποδοσφαιριστές μέσα στον αγωνιστικό χώρο του δεύτερου μήχρονου. Τζόρτζεβιτς. Κάθε την πάσα, ο Μίτροβλου 0-5 για τον Κώστα Μίτροβλου. Η δεύτερη ομάδα σήμερα πήγε πιο κεφάτη από την πρώτη. Και είναι εκτελή και δύο τέρματα. Και αποτελεσματική τουλάχιστον. Βέβαια είπαμε ότι υπάρχει τεράστια διαφορά επίπεδου. Είδε και πάλι την κάθε την πάσα και το πόσο ο Κώστας Μίτροβλου πλασάρει εξαιρετικά με το αριστερό. Υπάρχει τεράστια διαφορά επίπεδου. Η Χάλη είναι ομάδα της τρίτης κατηγορίας. Είναι ο λάθος για τη Χάλη αυτή τη φορά. Ο δράστης ήταν ο Βολχμάρ Γιουρμάχ. 1-2, Τζόρτζεβιτς.
Κοτσαρίδης από τα αριστερά. Σέντρα για το Σίσιτς. Ανατρέπεται και έχουμε πέναλτι. Με το Σίσιτς δέχεται ένα γερό χτύπημα και πέναλτι. Πάντως ο Βαλβέρδε δεν ανησυχεί πάρα πολύ, παρότι ήταν όντως το μαρκάρισμα αρκετά δυνατό. Δεν είναι κάτι σημαντικό μάλλον. Σηκώθηκε ο Σίσιτς, χαμογελούν όλοι. Έκανε κίνηση για να πάει ο Αναγνωστόπουλος, ο Γιάννης Αναγνωστόπουλος, ο γιατρός της ομάδας Κουμπαλίδης, για να δουν τι έχει, αλλά τους είπε καθίστε ο Βαλβέρδε, δεν είναι τίποτα. Προφανώς τα έχει κάνει και αυτός αυτά. Αρχηγού παρόντος πας αρχή Παυσάτο, Τζόρτζεβιτς, 0-6, Χαλ Ολυμπιακός, στο πρώτο στο Μαγουλά, νομίζω πως είναι μαζί με τον κύριο Βαλβέρδε, στην πρώτη συνέντευξη για την Νέα Ελληνική Τηλεόραση. Τάσο. Με τον Ερνέστο Βαλβέρδε, μετά το πρώτο φιλικό του Ολυμπιακού. Στους γράφειες με Ραϊστάρκο Νοσόντρος, με τον Όρθιο. Πριμέρα σπρεγούντας αλλά τηλεβιζιόν Αγρία Νατσιονάλ. Πριμέρος Δίας, πριμέρα ο Εγώ. Όλα καλά. Όλα καλά, καλά. Sí, ha estado bien. Todavía nos falta mucho ritmo porque nos lo hemos tomado como un entrenamiento más. Esta mañana hemos entrenado, ayer por la tarde los jugadores llevan bastante carga y están un poco cansados de esta semana, pero bueno, poco a poco tenemos que ir haciendo las cosas. Δηλώνει ότι η ερώτηση να είναι πολύ καλά. Είναι καλά τα πράγματα, βεβαίως ακόμα λέει θέλουμε χρόνο. Μας έλειψε ο ρυθμός, είναι δεδομένο, τα παιδιά έχουν βαριά πόδια. Προπόνηση σήμερα το πρωί, αύριο έχουμε πάλι προπόνηση. Είναι δύσκολο, αλλά σιγά σιγά βρίσκουμε το ρυθμό μας. Quando podemos esperar que ο Ολυμπιακός será listo para jugar el juego que querés jugar. Tenemos que ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Con el paso de los días, de cara un poco al mes que viene. La clave está sobre todo en comenzar el día 12, el día 13 de agosto, cuando empieza la competición, estar bien, aunque todo esto siempre tiene que ir a lo largo del tiempo, tenemos que ir a lo largo del tiempo mejorando, pero tenemos que tener una puesta a punto física y táctica, sobre todo para el día 13 de agosto. Y ahora os aporro esto, ¿pote está primero el mismo Olimpiaco que la pizza postel lo ίδιος? Σιγά σιγά θα κάνετε υπομονή. 12 με 13 Αυγούστου πρέπει να παίξουμε. Εκεί πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αυτός είναι ο σκοπός μας. Τώρα λοιπόν στη φυσική κατάσταση και στην τακτική θέλουμε το χρόνο μας. Να είστε βέβαιοι ότι σιγά σιγά θα βρίσκεται στο ρυθμό μας. Επαναλαμβάνω, ¿cómo sientes como entrenador del Olympiacos? Primeros días, ¿qué podemos decir? Bueno, todo un poco diferente. Pero al mismo tiempo el fútbol también, todos los mecanismos que hay en un equipo pues son parecidos en todas partes y la verdad es que yo me encuentro muy a gusto porque la gente me ha cogido muy bien, el grupo de trabajo, con los fisios, con los preparadores físicos, con Aleko, los reporteros, y luego los jugadores tienen un buen clima de trabajo y se respira un buen ambiente dentro del vestuario, así que todo es más fácil. Encantado de verte, muchas gracias por nosotros. Σας λοιπόν ήταν Ελένη στο Βαλβέρδε και η τελευταία ερώτηση αφορούσε στο πώς αισθάνεται αυτές τις πρώτες του μέρες ως προπονητής του Ολυμπιακού. Ο Ισπανός κοτς δήλωσε ότι κοιτάξτε, λέει, το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο. Δεν είναι πολλές οι αλλαγές. Σίγουρα λέει για μένα το να φύγω από την πατρίδα μου, να έρθω εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά οι μηχανισμοί είναι οι ίδιοι. Μπάλα παίζουμε. Ο Ολυμπιακός είναι μια οργανωμένη ομάδα, ένας σύλλογος ο οποίος δουλεύει σε όλα τα επίπεδα πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος λέει με έχει δεχτεί εξαιρετικά και αυτό ήταν σημαντικό για μένα. Είναι πολύ ζεστό το κλίμα στην ομάδα. Νομίζω λέει, ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία. Ως προπονητής ίδιος και με τον σύλλογο του. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ερνέστο Βαλβέρδε στην ελληνική τηλεόραση.